Σημαντική νίκη της ΑΕΚ Κομωτινή στο Χριστό Γυμναστήριο με 58-47 του Γκένταβρου Καλλικράτεια σε ένα νευρικό παιχνίδι όπου η ομάδα της Κομωτινής για άλλη μια φορά ήταν άστοχη στις βολές 12 στις 26. Παρ' όλα αυτά κέρδισε το παιχνίδι πάλι από την άμυνά της και ανάσανε κάπως βαθμολογικά. Οι διακυμάνσεις σε αυτό το παιχνίδι 4-0 στο 2, 6-6 στο 4, 13-14 στο 9 και 30, 15-20 στο 15 και 30, 20-20 σοφάρισε η ΑΕΚ Κομωτινή στο 17, 23-22 στο 18, 29-24 στο 21, 35-28 στο 24, 41-31 στο 28, μεγαλύτερη διαφορά η οποία αυξήθηκε μέχρι και 15 πόντους, 51-36 στο 34, η μεγαλύτερη διαφορά στο 35-52-36, μετά το τρίτο δεκάλεπτο λοιπόν κρίθηκε το παιχνίδι και απλώς μείωσαν στους 11 πόντους τη διαφορά οι φιλοξενούμενοι. Τα δεκάλεπτα του αγώνα 13-14, 27-24 ημίχρονο, 46-33 και 58-47 το τελικό αποτέλεσμα. Διατίθευσαν κύριε Τζιοπάνος Γρεκός. Οι συνθέσεις για την ΑΕΚ Κομωτινής: Καραμαλής 2, Κιφωνίδης 4, Καραμπίνης 3, Βάκρινος 4, Μαγουλάς 2, Δάτσης 4, Κουτσοβασίλης 15 με 2 τρίποντα, Χρήστου 2, Παπαδόπουλος συμμετοχή, Βαχαρίδης 7 με 1 τρίποντο, Πέντζος 12 με 3 τρίποντα και Θεοδωρίδης 3 πόντι. Για το κένταρο Καλλικράτειας: Σελεμενάκης 1, Χανιωτάκης συμμετοχή, Φωτιάδης 6 με 2 τρίποντα, Γκόνους 7 με 1 τρίποντο, Πατίκας 4, Παρασκευάς 9, Ρέμπελος 4, Δέτσικας 6, Δασκαλάκης συμμετοχή, Ζωγράφος 10 και Κωνσταντινίδης συμμετοχή. Δείτε τι είπαμε μετά το όλο στο αγώνα ο προπονητής του κένταρου Καλλικράτειας Κώστας Βλώστος καθώς και ο προπονητής ΑΕΚ Κομωτινής Βασίλης Στοάκης. Είναι να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα της Κομωτινής. Ήταν δύο ομάδες ισοδύναμες, παλέψαν και οι δύο πάρα πολύ δυνατά. Όντως ήταν σκληρό το παιχνίδι. Ήταν πιο ψύχρεμη η Κομωτινή. Το κυριότερο απ' όλα πήρε πολλά επιθετικά rebound. Εμείς ελέγξαμε στο πρώτο ημίχρονο αρκετά καλά το παιχνίδι. Κάναμε τις δουλειές που θέλαμε, όπως το είχαμε σημαδεύσει. Αλλά στο δεύτερο ημίχρονο ήμασταν άστοχοι. Ενώ η Κομωτινή μπόρεσε να βρει καλύτερο ρυθμό και δικαίως να πάρει το παιχνίδι. Νομίζω ότι η συνέχεια είναι πάρα πολύ δύσκολη και για μας και για την ΑΕΚ Κομωτινής. Βέβαια, έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα με αυτή τη νίκη έναντι μόνη η Κομωτινή. Αλλά έτσι είναι ο αθλητισμός. Θα παλέψουμε, θα προσπαθήσουμε να διορθώσουμε τα λάθη μας περισσότερο. Ξέραμε από την αρχή ότι θα είναι μια δύσκολη αποστολή για μας. Αλλά αυτός ο αθλητισμός. Θα παλέψουμε να γίνουμε καλύτεροι, να μπορέσουμε να κερδίσουμε κάποια παιχνίδια για να σωθούμε. Γενικά, στο δεύτερο ημίχρονο, εμείς είχαμε λιγότερο καλή συγκέντρωση, η οποία δημιουργήθηκε από την αστοχία και την ευρικότητα στην επίθεση. Ενώ το θέλαμε πάρα πολύ, δεν μπήκε το καλάθι, με αποτέλεσμα να αποσυντονιστούμε. Είναι πολύ λογικό αυτό. Από την άλλη, η ΑΕΚ Κομωτινής στο πρώτο ημίχρονο ήταν πιο άστοχη, στο δεύτερο βρήκε, έβαλε κάποια σουτ. Μπήκαν με μεγαλύτερη δύναμη στο rebound. Ένα παιχνίδι ακόμα και στους 10 και στους 15 πόντους μπορεί να κρυθεί σε 2-3 λεπτομέρειες. Νομίζω ήταν πιο ψύχρεμη, πιο αποτελεσματική στις λεπτομέρειες και κέρδισε δίκαια η Κομωτινή. Πρέπει να παίρνουμε δύναμη από την άμυνα, ιδιαίτερα στην έδρα μας. Είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο έχει πολλές ιδιαιτερότητες. Κάθε ομάδα μπορεί να κερδίσει οποιαδήποτε ομάδα. Νομίζω και τα σημερινά αποτελέσματα το αποδεικνύουν αυτό. Εμείς πρέπει να δουλεύουμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Ακολουθεί ένα δύσκολο παιχνίδι εκτός έδρας μέσα στην ευκαρπία. Πρέπει να πατήσουμε πάνω σε καλά αμυντικά κομμάτια, να βελτιώσουμε πάρα πολλά ακόμη. Ήταν μια σημαντική νίκη. Χαιρόμαστε σήμερα που αύριο ξεκινάμε την δουλειά. Γιατί παραλαμβάνω, κάθε παιχνίδι είναι πολύ επικίνδυνο και κάθε παιχνίδι μπορεί να κρύβει πάρα πολλούς κινδύνους. Και έτσι όπως πηγαίνει το μάτς, υπάρχει η νευρικότητα, υπάρχει το άγχος και είναι λογικό να πηγαίνει και το σκορ έτσι λίγο να υπάρχει αστοχή. Νομίζω εκεί πήραμε τη διαφορά, ανεβάσαμε την άμυνά μας στο ένα εναντίον ενός, κάναμε κλειψίματα, πήραμε τη διαφορά και νομίζω ότι μετά από εκεί δεν αφήσαμε την αντίπαλη ομάδα να μπει ξανά στη διεκδίκηση του αγώνα. Η συνέχεια τώρα έχουμε δύο παιχνίδια μέχρι τα Χριστούγεννα, ευκαρπία εκτός και μένετε εντός. Δύσκολο πρόγραμμα. Εντάξει, δύσκολα είναι όλα τα παιχνίδια. Τώρα μην μένουμε στις λέξεις απλά να παίζουμε. Δύσκολα τα παιχνίδια. Εμείς κοιτάμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Όντως,